Σπύρου. Διεκδικούμε να υπάρχει δημόσια και δωρεάν μουσική εκπαίδευση από τα πρώτα παιδικά χρόνια μέχρι και την πανεπιστημιακή βαθμίδα και να καλύπτονται πίσω από αυτά τα πτυχία το σύνολο των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Εμείς ζητάμε ανωτοτοποίηση των σπουδών μας, δηλαδή ένα ανώτατο πανεπιστήμιο παραστατικών τεχνών, για να έχει τμήματα χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, ώστε να μπορούμε να μορφωνόμαστε ολόπλευρα και πρακτικά και θεωρητικά. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να περπατήσει καμία αναμονή για λύσεις έξω από την αγωνιστική διεκδίκηση. Το συλλογικό αγώνα των σπουδαστών και καλλιτεχνών που μπορεί να επιβάλλει την άρση του Προεδρικού Διατάγματος. Απέναντι στη δοσμένη κατάσταση είναι πιο όριμο από ποτέ, χωρίς καμία αναμονή, οι σπουδαστές στις καλλιτεχνικές σχολές να εκδικήσουμε εδώ και τώρα ανώτατες σπουδές στα αντικείμενά μας, πτυχία με αξία να αντικείμενο. Υπάρχει και η δυνατότητα και η υποδομή σήμερα ώστε οι καλλιτεχνικές σπουδές να αναβαθμιστούν ουσιαστικά. Αυτό να κατοκυρωθεί με συγκεκριμένα πτυχία, εργασιακά δικαιώματα για όλους τους καλλιτέχνες. Είναι ελπιδοφόρο ότι οι νέα παιδιά, οι σπουδαστές των κυρίως των δραματικών σχολών, έχουν μπει μπροστά για να απαιτήσουν καταρχήν μια εκπαίδευση που να αρμόζει στις ανάγκες που έχουν, μία εκπαίδευση που πρέπει να είναι δημόσια, που πρέπει να καταλήγει σε ένα πανεπιστημιακό τίτλο και να δίνει τα πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε απέναντι μια σειρά κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια που χτυπήσαν αυτό μας το δικαίωμα. Ένα δικαίωμα που πραγματικά στερείται από χιλιάδες λαϊκές οικογένειες, παιδιά με ταλέντο που δεν μπορούν να πληρώσουν ένα βουνό λεφτά για να σπουδάσουν. Πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να τους πιέσουμε, πρέπει να τους φοβήσουμε με τις κινητοποιήσεις μας και να κερδίσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα με κάθε τρόπο.